καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας στη σημερινή συνέντευξη τύπου για τις διήμερες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά 23 και 24 Αυγούστου στη μνήμη του Πατροκοσμάτου Ετωλού επάνω στην Άνω Μιλιά. Θα ξεκινήσει την τοποθέτησή του πρώτος ως εκπρόσωπος της Μητρόπολης και του Μητροπολίτη, ο πατέρας Γεώργιος Γκόλιας. Έχετε το λόγο. Καλημέρα για μένα. Εκπροσωπώντας το σεβασμιότατο Μητροπολίτη και επιμενάρχη μας κύριο Γεώργιο, λόγω εκτάκτου κολλήματος, θέλει να είναι ο ίδιος εδώ, στις εκδηλώσεις που θα γίνουν το διήμερο 23 και 24 Αυγούστου 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, στον πανηγυρίζοντα στην Άνω Μιλιά ιερείας, θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω πόσο σημαντική ήταν η συμβολή και η προσφορά του Αγίου Κοσμά στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος κατά τις περιοδίες του. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στο πέρασμα του Αγίου Κοσμά από την Άνω Μιλιά το 1765 στη δεύτερη περιοδία του. Η Μιλιά, πατρίδα και καθέδρα των Λαζαίων, όπως αναφέρει ο ιστορικός Κασουμούλης, ελληνοχριστιανικό κέντρο με ηρωική αλλά και πολιτιστική ακτινοβολία, με την ευγένεια της ψυχής των κατοίκων της, σήμερα διατηρεί τα στοιχεία που κληρονόμησε από την αξιοθαύμαστη εποχή των Λαζαίων. Ο Άγιος Κοσμάς επισκέφτηκε τους κλεφταρματολούς Λαζαίους και φιλοξενήθηκε στον πύργο τους. Ήθελε και αυτούς να τους βοηθήσει και να λαμπρύνει το φρόνημα της ελευθερίας. Συγκέντρωσε τους μιλιώτες στον αυλόγυρο της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής. Εκεί τους μίλησε για την, από το ξεχύλισμα της ψυχής του, για την Ορθοδοξία, για τη σκλαβιά που πλάκωσε την ψυχή του γένους, τους μίλησε για την ελπίδα της λευτεριάς, το ποθούμενο, όπως συνήθως έλεγε. Την εποχή που επισκέφτηκε την Άνω Μιλιά ο Άγιος Κοσμάς, είχε εμφανιστεί στα Καμποχώρια μια φοβερή επιδημία χολέρας που θανάτωνε ομαδικά τον κόσμο. Τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι ζήτησαν τη βοήθεια του Αγίου για να σωθούν. Ο Άγιος μαζί με τους ιερείς του τόπου και όλους τους κατοίκους τέλεσε παράκληση. Μετά την παράκληση όλοι μαζί γύρισαν το χωριό 3 φορές. Στο ανατολικό μέρος σταμάτησαν και έκανε πάλι δέηση. Τότε έμπηξε στη διχάλα ενός μικρού πεύκου ένα σιδερένιο σταυρό. Έγινε το θαύμα. Το χωριό σώθηκε από τη χολέρα. Διακαής πόθος όλων των μιλιωτών ήταν να αξιωθούν κάποτε να εγείρουν ένα ναό στη μνήμη του Αγίου Κοσμά. Δίπλα στο χνάρι που άφησε ο Άγιος, το δέντρο με το σιδερένιο σταυρό. Έτσι, το 2002, με απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε Ερανική Επιτροπή, η οποία σήκωσε το βάρος της εκβάθρων ανέγερσης του Ιερού Ναού. Στις 13 Απριλίου 2002, θεμελιώθηκε ο Ιερός Ναός του Αγίου Κοσμά του Ετωλού από τον πρώην Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύπρου, Κατερίνης και Πλαταμόνος, κύριο Αγαθόνικο. Ο ναός είναι βυζαντινού ρυθμού και έχει σχήμα σταυροειδές με τρούλο. Και επιλέθηκε αυτό το σχήμα για να ταιριάζει
με το σιδερένιο σταυρό και τη σχέση του Αγίου με το σταυρό. Τα θυρανίξια τέλεσε επίσης ο πρώην Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Αγαθόνικος στις 23 Αυγούστου 2003. Ο ναός έγινε με πολύ σεβασμό στο περιβάλλον, χωρίς να κοπεί ούτε ένα δέντρο. Επενδύθηκε με πέτρα σικής και η θόλη, καθώς και ο τρούλος, καλύφθηκαν με σχιστό λιθο πηλίου. Σύμβολα και παραστάσεις πάνω σε πέτρες συμβολίζουν το πέρασμα του Αγίου. Εσωτερικά, ο ναός είναι όλος αγιογραφημένος με κομψές σχετικά με το χώρο παραστάσεις από τη ζωή του Αγίου και το μαρτύριό του είναι χαρακτηριστικές. Ολοκληρώθηκε μέσα σε μια δεκαετία. Κτητορική επιγραφή στο εσωτερικό του ναού, στο πάνω μέρος της εισόδου, ιστορεί το χρονικό της ανέγερσης. Το να μπαίνει η κτητορική επιγραφή στους νάρθηκες των εκκλησιών ήταν συνήθεια της εποχής εκείνης που έζησε ο Άγιος Κοσμάς. Τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Κοσμά του Ιτουρού στην Άνω Μιλιά τελέστηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2014 από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος και επιμενάρχου μας, τον κύριο Γεώργιο. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τα πρώτα εγγένεια που τέλεσε ο Σεβασμιότατος κ. Γεώργιος στην Πιερία. Νωρίς το πρωί μεταφέρθηκε ιερό λείψανο του Αγίου, η κάτω Σιαγώνα, από τον καθηγούμενο Αρχιμανδρίτη Δωρόθιο και τον μοναχό Βονιφάτιο της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Άνδρου. Η μεταφορά του Ιερού Λειψάνου έγινε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, κυρίου Δωροθέου. Τα εγγένεια του Ιερού Ναού συνδυάστηκαν με την επέτειο των 300 ετών από τη γέννηση του Εθναποστόλου. 1714 γεννήθηκε ο Άγιος, 2014 που εορτάστηκαν πανελλήνια με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Καθόλου τυχαίο το γεγονός. Θα ήθελα έτσι να σας μεταφέρω και τις φετινές εμπειρίες που έχουν στον Άγιο Κοσμά. Με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως, κάθε Σάββατο, 4 συνεχόμενα Σάββατο του Ιουλίου που μας πέρασε, είχαμε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, των κατοικητικών σχολείων, της Μητροπόλεως μας. Τα παιδιά ερχόταν κάθε Σάββατο στις 11 η ώρα με λεωφορείο που μίστουνε η Μητρόπολη. Τους υποδεχόμασταν στον αυλόγερο της Αγίας Παρασκευής. Εκεί τους έλεγα λίγα λόγια για την ιστορία του χωριού της Άνω Μιλιάς. Στη συνέχεια κατεβαίναμε 300 μέτρα πιο κάτω που είναι το παρεκκλήσιο του Αγίου Κοσμά. Εκεί επίσης γινόταν μια σύντομη ομιλία δίπλα στο πεύχο με το σιδερένιο σταυρό και το πέρασμα του Αγίου από την Πιερία. Εκεί τους έλεγα ότι ήρθε από την Θεσσαλία, πέρασε τον Πυργετό, πήγε στους παλιούς πόρους, την Καριά Ολύμπου, την Παλιά Λεπτοκαριά, το Λιπτόχωρο, στη Ράχη, σώζεται ένα μέρος στη Ράχη, το κούρασμα, όπως το λένε μέχρι σήμερα, που ξεκουράστηκε ο Άγιος, συνέχεια πήγε στον Παλιοζιάζιακο, στις Καριές και κατέληξε στην Άνω Μιλιά, όπως είπε και νωρίτερα που φιλοξενήθηκε εκεί από την ένδειξη του γένεια των Αζέων, κάθεσε μέρες εκεί και όλα αυτά που ανέφερε νωρίτερα και εκεί πορεύθηκε προς τον Βελβεδό, να συνεχίσει την περιοδία του ο Άγιος. Στη συνέχεια με τα παιδιά, αφού τελειώνουμε και την παράκληση, βγαίναν τα παιδιά 3-4 ώρες να περπατήσουν στα πολύ ωραία μονοπάτια που έχει η Άνω Μιλιά και γύρω στις 3 γύριζαν για εκείνο κουρασμένα. Με ξέρει, εμείς ετοιμάζαμε με θελοντές για να φάνε τα παιδιά, ψήναμε έτσι και τις ώρες, πολύ ωραία έτσι αντέσματα. Καθόμαστε γύρω στις 2 ώρες και κατά τις 5 το απόγευμα μας παρουσίαζαν τα δρόμενα τα δικά τους. Κάνανε θεατρικό παιχνίδι μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ και συνέχεια είχαμε εκεί
την παρουσίαση αυτών των δρόμων του κόντους, με χορό, με τραγούδι και στις 8 με 8.30 γίνεται η αποχώρηση από την άλλη μεριά, αυτό γίνεται κάθε Σάββατο. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, την καταθέτω έτσι, και πιστεύω να συνεχιστεί και άλλη χρονιά αυτή η εμπειρία και αποκτήσαμε έτσι πρεσβευτές. Τι πιο ωραίο να έχεις τα παιδιά, να τα λένε στους γονείς και εκείνοι κάποια στιγμή θα έχουν ευκαιρία να ανέβουν στην άλλη μεριά, να περάσουν έτσι όμορφες και αξέχαστες στιγμές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Γεώργιο για την τοποθέτηση του Επιτελείου Ιστορικού και Θρησκευτικού Υποβάθμου της εκδήλωσης. Θα συνεχίσουμε επί του προγράμματος και επί της εκδήλωσης. Θα μας μιλήσει ο κύριος Γεώργιος Τσιρόνης, εκπρόσωπος του Traveling Guide and Request Booking και την Ερεμάν. Έχετε τον λόγο. Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα, είμαστε μιλιώτες. Εμείς αγαπάμε τον τόπο μας και θέλουμε να τον κάνουμε, να τον αναδείξουμε, να τον προοδεύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Το θρησκευτικό κομμάτι, από τη στιγμή που έγινε η εξοπλίση του Πατροκοσμά, αρκετός κόσμος ανέβαινε επάνω για να τελέσει κάποια τα μυστήρια που ήθελε, γάμους, βαπτίσεις. Αλλά ήταν μέχρι εκεί. Δεν υπήρχε κάτι άλλο πέραν των συγκεκριμένων θρησκευτικών γεγονών. Έπρεπε και όλοι λέγαμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει για να αναδειχθεί αυτός ο τόπος, αυτός ο προσκυνηματικός τόπος. Από εκεί και πέρα, επειδή μίλησα λίγο με τον, συζήτησα με τον Δέσποτα και τα είπαμε λίγο πώς πρέπει, είπα τις απόψεις μου, το πώς πρέπει να ξεκινήσει ένας θεσμός επάνω. Γιατί καλή είναι η θρησκευτική, το πρώτο κομμάτι, αυτό είναι το μέρος του σπουδαιότερο, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο, δεν φτάνει μόνο στο να αναδειχθεί ένα τόπος ο θρησκευτικός τομέας. Πρέπει να εμπλεκούν σωστά και οι υπόλοιποι τομείς. Ένας τομέας που είναι ο προσκυνηματικός τουρισμός, ο οποίος ο Δέσποτας το ξέρει καλά. Γιατί στην Βέρνη όταν ήταν, στο έτος Αποστόλου Παύλου, ερχόταν πάρα πολλοί Ρωμαιοκαθολικοί, οι οποίοι ακολουθούσαν τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Κάτι τέτοιο κάνουν και οι Ρώσοι. Κάτι τέτοιο κάνουν οι Ουκρανοί, οι Σέρβοι, λιγότερο. Αυτό το πράγμα, τον προσκυνηματικό τουρισμό, θα πρέπει να τον αναδείξουμε σιγά σιγά, δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη, να μπει όμως ένα θεμέλιο. Αυτό το θεμέλιο ξεκινάει φέτος, εν μέσω βέβαια προβλημάτων του COVID, όσο μπορέσαμε κι εμείς να κάνουμε πράγματα φέτος και κάνουμε αρκετά. Και την πρώτη μέρα, παραμονή του Αγίου, μετά τον Εσπερινό, θα υπάρξει 23 Αυγούστου, θα υπάρξει ομιλία από τον κύριο Μογδενίδη, είναι υποψήφιος διδάκτορ του Απιθύτα Θεολογίας για τον Άγιο Κοσμά, ομιλία, και θα έρθει η μεικτή χοροδία Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση της μαέστρου της κυρίας Μέρης Κωνσταντινίδου και θα μας πούνε, επειδή το πρόγραμμα το ξέρω, αλλά δεν θέλω να πω, τετραγωδικά, να πω ότι θα υποθεί. Γι' αυτό καλούμε όλους τους πιερείς να έρθουν πάνω όσοι βέβαια μπορούν, να έρθουν την Δευτέρα 23 του μηνός το απόγευμα, από τον Εσπερινό που ξεκινάει σε 7 παρατέτα και συνέχεια να απολαύσουν κάτω από τον πιερικό ουρανό αυτή την πρώτη, την έναρξη του θεσμού με τίτλο «Πατροκοσμάς Εκολός στην Άμμο Μηγιά Πιέλης». Τη δεύτερη μέρα θα υπάρξουν, όπως λέμε, στο πρόγραμμα πεζοπορίες και εκπαιδευτικά εργαστήρια το πρωί στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, δίπλα στο χώρο, γιατί ο χώρος του Πατροκοσμού εκεί πέρα δεν δείχνεται. Είναι το έδαφος λίγο δύσκολο για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, αν και έχουν, συγγνώμη, να το πείσω, αν και έχουν κάνει ιερείς εκεί ένα πολύ ωραίο θεώσιο, αλλά δεν φτάνει ο χώρος για αυτές τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, άρα στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής θα γίνονται όλες τις εκδηλώσεις εκεί πέρα, που υπάρχει άνοιγμα χώρος, θα είναι καθήμενοι όλοι, θα τηρούνται τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για να μην υπάρχουν ούτε προβλήματα και έτσι ώστε να μπορούμε να αναδείξουμε γενικά την μιλιά, γιατί η μιλιά δεν είναι μόνο ο Πατροκοσμάς, δεν είναι η Αγία Παρασκευή, είναι και πολλά άλλα μέρη τα οποία και πολλοί πιερείς δεν τα ξέρουν. Από την Κατερίνη υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή
που δεν ξέρει που είναι η άλλη μια. Πόσες φορές ακούμε και μεταξύ συζητήσεις μεταξύ μας, πού είναι η άλλη μια. Λοιπόν, καλό είναι να την γνωρίσουν, να την δουν από κοντά, να δουν πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση, γιατί να σας πω ότι στη Θεσσαλονίκη να έρθει κάποιο με το λεωφορείο από την πλατεία Χάρδου, από εκεί, μέχρι την άλλη μια είναι μια μισή ώρα. Από εκεί, μια μισή ώρα. Πολύ κοντά. Ενώ από την Κατερίνη, τίποτα. Η πρόσβαση είναι πανεύκολη. Λοιπόν, άρα ξεκινάει αυτός ο θεσμός φέτος με όσα μέσα μπορούσαμε. Μας ευλόγησε ο Άγιος, μας βοήθησαν και οι χορηγοί μας. Και από εκεί και πέρα σας ευχόμαστε να έρθετε. Μάλλον σας καλούμε και εσάς να έρθετε 23 του μηνός και 24 του μηνός, αν θέλετε. Και από εκεί πέρα θα ετοιμαζόμαστε και σιγά σιγά για κάθε χρόνο να δούμε τι θα κάνουμε και τον χρόνο. Κάθε χρόνο να προστίθετε πράγματα, πάντα βέβαια Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, για να μπορούμε να κάνουμε και καινούργιες καταστάσεις επάνω στην άλλη. Εγώ τελείωσα.